Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, έχει προχωρήσει και η ώρα. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι με αυτά που λέγονται και με τα επιχειρήματα τα οποία αναπτύσσω τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει μια αρκετά καλή ενημέρωση, έχει αποκτηθεί μια ορισμένη γνώση. Να μην προσθέσουμε άλλα σήμερα, μπορούν αυτά να υποθούν σε μια επόμενη συνάντηση. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε θέματα που είναι πιο κοντά στην τομέα μου, δηλαδή επιπτώσεις στο υδατικό ισοζύγιο και άλλες επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν. Ωστόσο, η παρέμβασή μου, γιατί παρέμβαση θα κάνω, δεν θα κάνω ομιλία, η παρέμβασή μου αποσκοπεί στο να δούμε πώς αποκρισταλώνεται το ενδιαφέρον που φαίνεται να έχουμε, να έχει εκδηλωθεί τελευταία. Για την αποκρισταλώση αυτού του ενδιαφέροντος, σε κάτι συγκεκριμένο που να δημιουργήσει μια ισχύ, δηλαδή υπάρχει ένας γενικός συσχετισμός σήμερα στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά ας μένουμε στη χώρα μας. Ο γενικός συσχετισμός δεν είναι ευνοϊκός. Αυτοί που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάρα πολλοί επιστήμονες και ειδικοί, αυτοί διαμορφώνουν ένα κλίμα το οποίο τους μη άμεσα ενδιαφερόμενους τους αγγίζει. Ένας ο οποίος δεν θίγεται άμεσα και ιδιαίτερα οι νεότεροι, που αν θέλετε και με το τοπίο, την παράδοση και με αυτά, έχουν και δεν έχουν, άλλοι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και άλλοι δεν έχουν σχέση. Εκεί μπορεί να αποδειχθεί ότι είμαστε ευάλωτοι. Εδώ μαζευόμαστε, τα συζητάμε, φτάνουμε σε κάποια συμπεράσματα, αισθανόμαστε δυνατοί, χρειάζεται αυτό, γιατί εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε όταν θα θελήσουν να επιβάλλουν τις θελήσεις τους. Ωστόσο, να μην υποτιμήσουμε τον γενικό συσχετισμό, όπου, το ξαναλέω, η άλλη πλευρά έχει πάρα πολλά μέσα. Όταν δεν θες να υποτιμήσεις τον συσχετισμό, πρέπει να προσπαθήσεις να διαμορφώσεις και έναν λόγο, δηλαδή η επιχειρηματολογία σου, οι συσχετισμοί σου, να πάρουν σοβαρά υπόψη τα επιχειρήματα που αναπτύσσει ο άλλος. Εάν εσύ μένεις σε επιχειρήματα τα οποία έχουν ένα μικρό σχετικά ακροατήριο ή ένα πολύ εξειδικευμένο ακροατήριο και δεν αγγίξεις τα επιχειρήματα των αλλωνών, δεν αρχίσεις να τα αποδομείς, δεν θα βγεις ωφελημένος. Θα έλεγα συνεπώς ότι πρέπει να σταθούμε στα επιχειρήματά τους και σε αυτά να δώσουμε απαντήσεις. Ποια είναι τώρα τα βασικά τους επιχειρήματα? Υπόθηκαν αρκετά πράγματα εδώ, όμως κάτι το οποίο ένα-δυο θα αναφέρω, γιατί δεν θέλω και πάλι να υπάρξει επέκταση στην παρέμβαση αυτή. Ένα το οποίο τραβάει τη συζήτηση είναι το ότι ναι, τα λέτε, όμως βλέπετε, πάμε για ΑΠΕ, θεωρήστε το τελεσμένο, θεωρήστε το δεδομένο ότι μία ποσόστοση θα εφαρμοστεί και στη χώρα σας. Αυτή η ποσόστοση που θα εφαρμοστεί με ποιο τρόπο? Εμείς εκεί δεν έχουμε μπει στη συζήτηση. Είμαστε σε θέση να την αποκρούσουμε συνολικά αυτή την ποσόστοση. Μπορεί εδώ τοπικά να διαμορφώσουμε ένα καλό σχετισμό. Γενικά στην Ελλάδα θα γίνει. Αυτό συνεπάγεται ανάπτυξη μορφών αντίδρασης, οι οποίες θα είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτές που είναι τώρα. Για τον λόγο αυτό, στέκομαι πολύ συνοπτικά σε αυτό που θα έλεγα το δημοκρατικό ερώτημα. Ερχόμαστε τώρα εμείς και γεμίζουμε αυτή την αίθουσα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε όταν θα έρθουν εδώ πέρα τα μηχανήματα για να ανοίξουν δρόμους. Αυτό εδώ που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα, σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, σε κάποιες περιοχές οι οποίες στίγονται, πώς αποκρισταλώνεται? Η νομοθεσία, το Σύνταγμα ακόμα, δίνει κάποιες δυνατότητες οι οποίες μπορεί να ευνοήσουν και τους Δήμους. Δηλαδή θέλουμε μια αραστή συνεργασία με τους Δήμους, στο βαθμό που οι Δήμοι εκδηλώνουν την καλή τους προαίρεση, αλλά αυτοί να δώσουν πλάτη στους πολίτες και οι πολίτες να δώσουν πλάτη στο Δήμο. Πώς θα μπορούσαν? Θα το έλεγα, τίποτα δεν είναι φετφάς. Δεν λέω κάτι και λέω αυτό είναι το, άμα δεν το δέχεται ο κόσμος, εγώ θα στεναχωρηθώ. Όχι. Αν ο κόσμος δεν το δέχεται, πιθανόν να έχει τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του. Όμως, σε κάποιες χώρες, αυτό που πάει να γίνει εδώ δια της βίας, δεν θα πέρναγε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Η σύμφωνη γνώμη των πολιτών πώς αποτυπώνεται?
Εγώ θα έλεγα μια λέξη. Δημοψηφίσματα. Τοπικά δημοψηφίσματα. Όταν τους βάλεις τα τοπικά δημοψηφίσματα απέναντί τους, τους φέρνεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Διότι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, κυβερνούν σήμερα επειδή κάποιοι τους ψηφίσανε. Και καλώς ή κακώς, εναπόθεσαν τις τύχες τους αυτούς. Αυτοί με την επίκληση το ότι εμείς είμαστε αιρετοί, εκλεγήκαμε, προχωράμε, αποφασίζουμε για σένα. Όχι, αποφασίζεις για μένα, δεν αποφασίζεις γιατί κάναμε στο σπίτι μου, δεν αποφασίζεις για αυτό, δεν αποφασίζεις για τ' άλλο. Εγώ σε ψήφισα να κυβερνήσεις αυτή τη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, το αν εσύ θες να μου καταστρέψεις στο νησί μου, εγώ θέλω να καταθέσω τη γνώμη μου και από εκεί και πέρα, με βάση και το Σύνταγμα και μια σειρά από άλλες δυνατότητες που υπάρχουν, να κοιτάξω να σε μπλοκάρω. Θα πει κανείς, και δεν πρέπει να εξαντληθεί σήμερα αυτό το θέμα, θα μιλήσουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο μεγάλη σχέση με το δίκαιο. Αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις όσον αφορά την αξία αυτών ή την εγκυρότητα αυτών των δημοψηφισμάτων. Δηλαδή κάποιοι θα πούν κάθε ένα δημοψήφισμα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτά τα δημοψηφίσματα δεν θα πρέπει να είναι φτιαγμένα με έναν επιπόλαιο τρόπο. Θέλει μια καλή δουλειά και το δημοψήφισμα αυτό να αποκτάει τη μέγιστη δυνατή εγκυρότητα. Εάν γίνουν τέτοια δημοψηφίσματα πολλά, πιστεύω ότι δημιουργείς μια σπίδα, η οποία θα προσθεθεί και σε μια γενικότερη δυναμική την οποία συνεχίζεις. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε εγκυρότητα, να δώσουμε νομιμότητα. Ένα άλλο θέμα, και θα κλείσω σε αυτό. Πολλές φορές η επιχειρηματολογία μας φαίνεται να είναι καθολικά απορριπτική για αυτό που λέγεται η αξιοποίηση κάποιων δυνατοτήτων που μας δίνει τέλος πάντων η φύση. Υπάρχει ο αέρας, υπάρχει η θάλασσα, υπάρχουν τα ρεύματα, υπάρχει ο ήλιος, άρα λοιπόν τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες κτλ. Εμείς σε τι εναντιωνόμαστε? Σε αυτή τη χώρα μιλήσαμε για την αιωλόσφαιρα πριν από 2.500 χρόνια. Καράβια ταξίδευαν με την όθηση του άνεμου. Η μήλη δεν είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, αλλά φτιάχτηκαν πολλά χρόνια πριν. Πεδιάδες, οροπέδια, το Λασίθι, υπήρχαν χιλιάδες μήλοι εκεί, οι οποίοι, ανεμόμηλοι, οι οποίοι εξυπηρέτησαν. Υπάρχουν άλλες χώρες, Ολλανδίες και αυτά. Συνεπώς, δεν πρέπει να δημιουργείται εντύπωση ότι εμείς είμαστε κατά της αξιοποίησης της αιωλικής ενέργειας. Όμως, του αιωλικού δυναμικού, όμως αυτό δεν αξιοποιείται με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Εκεί είναι το κομβικό σημείο, κατά τη γνώμη μου. Σήμερα υπάρχει μια αντιπαλότητα στην Ευρώπη, όπου, για παράδειγμα, αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν εξαιρετικές τουρμπίνες και εξαιρετικά μικρότερης κατηγορίας αιωλικά, αυτοί καταφέρνουν να κερδίζουν έδαφος και σιγά σιγά να αποδομούν την επιχειρηματολογία εκείνων οι οποίοι φτιάχνουν αυτά τα γιγάντια, αυτά τα τέρατα. Υπάρχει μια αντιστοίχηση. Δηλαδή, ένα που θα φτάσει στο πτερίγιο στα 167 μέτρα όταν θα είναι όρθιο ή 10 τα οποία θα παράγουν την ίδια ισχύ, έχουν δηλαδή την ίδια ισχύ σαν δυνατότητα και θα χρειαστούν 10-15 από αυτά, όμως αυτά θα είναι πολύ μικρότερα. Θα πάμε δηλαδή στην κατηγορία, γιατί υπάρχει κατηγοριοποίηση, μεγάλα, μεσαία, μικρά, πάρα πολύ μικρά. Δεν μιλάμε για 2-3 μέτρα, δεν μιλάμε για 5 μέτρα, αλλά όταν πας στα 10-15 μέτρα, που θυμίζει και λίγο πολύ τους ανεμόμυλους που έχει, ξέρω, είχαμε στο Λασίθι κι αλλού, εκεί αρχίζεις και μιλάς επί πραγματικών δεδομένων και έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι αυτό που θέλετε να φτιάξετε, αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ισχυρό επιχείρημα το ότι τα νησιά μας δεν είναι οποιοδήποτε τόπος, δεν είναι οι απέραντες πεδιάδες της κεντρικής Ευρώπης, είναι άλλος τόπος. Έχει άλλη κλίμακα, άλλο είναι το μέτρο εδώ, στη χώρα του μέτρου, όπου ακούστηκε η λέξη μέτρο, ζήσαμε. Εδώ αναπτύχθηκε ο πολιτισμός μας, επικαλούμαστε το μέτρο και λέμε ότι μπορούμε να πάρουμε το μερίδιό μας. Ποιο είναι το μερίδιό μας? Η ΕΦΜΗ του 2016 έδωσε για την Άνδρο περίπου 30 ακόμα κάτι μεγαβάτ, ήταν η μέγιστη στιγμή ενισχύς που έφτασε, ας πούμε, το δίκτυο. Πριν από 2-3 χρόνια, δηλαδή το 2013 νομίζω, είχε πάει στα 19.
Εν πάση περιπτώσει, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, βλέπουμε ότι τα 300 με τα 30 δεν έχουν καμία σχέση. Τα νησιά τα οποία μπορούν να προσφέρουν στην εθνική οικονομία με χίλιους δύο τρόπους. Προσφέρουν με τουριστική ανάπτυξη, προσφέρουν, ξέρω εγώ, με κάποια, αν θελήσουν, με κάποια τοπικά προϊόντα, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά θα είναι εκείνα τα οποία θα παράγουν και πλεόνασμα ενέργειας για να τροφοδοτήσουν την υπόλοιπη χώρα. Και για να τελειώνουμε και με το παραμύθι της χώρας. Σήμερα η ενέργεια δεν ορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι το πάνε. Τα δίκτυα είναι παγκόσμια. Οι πηγές τις διαχειρίζονται μεγάλοι οργανισμοί αλλά και πολύ μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως. Το πρόβλημα αυτό έχει και τη γεωπολιτική του διάσταση. Συνεπώς υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο γίνεται κάπου πολύ ψηλά και έρχεται και σκάει η πέτρα στο κεφάλι του Κορδιανού ή κάποιου αλλού και στον οποίο του λένε τώρα εσύ θα κάνεις αυτό γιατί έτσι και γιατί το άλλο. Συνεπώς, και κλείνω, να επιδιώξουμε να βάλουμε μπροστά ορισμένα επιχειρήματα τα οποία αναιρούν σε κάποιο βαθμό ή ακυρώνουν, θέλει δουλειά, τα δικά τους επιχειρήματα. Το επιχείρημα του πολύ μεγάλου αυτού του τέρατος της μεγάλης αυτής ανεμογεννήτριας θυμίζει ένα άλλο τέρας το οποίο έρχεται αυτόν τον καιρό. Θέλουν να φτιάξουν ουρανοξύστες στο ελληνικό. Εντάξει, θέλετε να το διαδοποιήσετε. Ωραία. Θέλετε να φτιάξετε κάτι εκεί. Ωραία. Φτιάξτε, τι θα κάνετε. Αλλά ανάμεσα στο Σούνιο και την ιερότητα του Σουνίου και σε μια ακρόπολη δίπλα έρχεσαι να μου φτιάξεις ουρανοξύστες και καταστρέφεις την κλίμακα και καταστρέφεις μια ιερότητα, μια παράδοση που έχει αυτό το τοπίο. Τι είναι ένας ουρανοξύστης? Όπως αντίστοιχα πλέον με την ομογενήτρια. Πόσες κιλοβατόρες ξέρω μπορεί να παράγει. Ένας ουρανοξύστης στους 150 ορόφους του, ας πούμε, μπορεί να στεγάσει 15-20.000 ανθρώπους να βάλεις μέσα. Γιατί δεν μπορεί να τους απλώσεις αυτούς τους ανθρώπους? Οι άνθρωποι όταν θέλουν να κατοικήσουν, κατοικούν καθύψεως ή και κατακάλυψη. Τα κριτήρια αυτά δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε και από τη δική μας επιχειρηματολογία. Το πώς θα παραχθεί ένα ορισμένο ορισμένη ποσότητα ενέργειας στη χώρα μας που να είμαστε κι εμείς συμβατοί, θέτοντας βέβαια πάντοτε τις αντιρρήσεις μας, γιατί πολλά ακούστηκαν, τα οποία τα σέβομαι, που ακούστηκαν από προηγούμενους ομιλητές, ότι εδώ υπάρχει και ένα παρασκήνιο, δηλαδή ότι η προσπάθεια να μας κατακλείσουν με τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα με τις ΒΑΠΕ οπωσδήποτε υποκρύπτηκε άλλα συμφέροντα. Αλλά εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Να μείνουμε σε αυτό που λέμε, να φτιάξουμε καλά επιχειρήματα και από την άλλη μεριά, αν είναι δυνατόν, να οικοδομήσουμε αυτό που φτιάχνουμε τώρα, να το οικοδομήσουμε πάνω σε ένα πιο στερεό έδαφος και θα έλεγα να σκεφτούμε, τίποτα περισσότερο, να σκεφτούμε μήπως τοπικά δημοψηφίσματα και εδώ και σε άλλα νησιά θα τους φέρουν σε πολύ δυσκολότερη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ.